γράφει: το βουνό δεν μπορείς να το περιορίσεις, να το μαντρώσεις, να το σκλαβώσεις, να το αποδιγετήσεις. Έτσι του σκοτώνεις την ψυχή, του αφαιρείς την ίδια του την υπόσταση, του απαγάγεις τη μεγαλοσύνη και την ανεξαρτησία και μαζί υποβαθμίζεις τον άνθρωπο. Με κουμπωμένες στη ράχη του τις σιδερένες θανατηφόρες βέργες δολοφονούν το κάλος και την αισθητική. Τόσους αιώνες τα βουνά μας άντεξαν άγραφα, μη γραμμένα, στους χάρτες της εξουσίας, έτσι όπως έπλασε η σοφή μητέρα μας η φύση. Φύλαξε κλέφτες και αντάρτες, ξαπόστασε τους οδηπόρους, έτρεψε ντόπιους, γιώμησε με καλήνη και απορία τόσες και τόσες ψυχές που τα προσέγγισαν με σεβασμό και αγάπη. Τώρα μια χούφτα κερδοσκόπη, Έλληνες και ξένοι, με τη συνδρομή της κρατικής εξουσίας, πάνε βία να τα ιδιοποιηθούν και να τα μακελέψουν για να γεμίσουν τα σεντούκια των κερδών τους. Αυτά τα αχόρταγα σεντούκια που κρύβουν τα δάκρυα και τους στεναγμούς της ανθρωπότητας ολάκερης. Εμείς, η γενιά μας, θα ανεχθούμε να γίνουμε οι σιωπηλοί αποδέκτες μιας ανεπανόρθωτης καταστροφής για μας και τους επόμενους από μας. Έξω τα άθλια ανεμοτέρατα από τα βουνά της λευτεριάς. Κάποτε απάτητα, πάντοτε απάτητα. Ούτε στην Ευρυδανία, ούτε πουθενά, ελεύθερα βουνά, χωρίς αιωλικά. Κείμενο από το blog του Ερτάνε Γκυλάτη, σημερινό της 11ης του 2023. Το κύριο πρόσφυγμα είναι για εκείνον και όχι για μένα. Και για σένα και για τον Ιχνηλάτη.